πόσο βελτιώθηκαν οι ελληνοτουρκικές σχέσεις, πόσο θρίαμβο του Τσίπρα ήταν. Δέστε μου μία πορεία, κύριε Αντιπρόεδρε, γιατί δεν μπορούσε. Good diplomacy. Γιατί δεν μπορούσε ο Τούρκος. Θυμάστε τον good diplomacy. Αυτά μας έλεγε. Το θέμα είναι όμως, κύριε. Προσέξτε να το ολοκληρώσω. Να καταλάβει ο κόσμος πρώτα. 1,5 μήνα μετά από τον good diplomacy, οι Τούρκοι έχουν στείλει το στόλο τους στην Κύπρο και έχουν διώξει την Έννη. Έχουν εμβολήσει ένα σκάφος του λιμενικού το Γάβδο στα Ήμια και έχουν πλέον εμποδίσει οποιονδήποτε να πλησιάζει τα Ήμια και το έχουν πιάσει δύο κουμαλό τους. Λίγο ακόμα good diplomacy, κύριε Καλόγια, και βλέπω τα σύνορα στη Λαμία. Κύριε Γεωργιάδη. Άρα λοιπόν, εδώ η κυβέρνηση Τσίπρα στην καλύτερη περίπτωση ευθύνεται γιατί δεν είχε ιδέα για τι πράγμα μιλούσε. Εγώ λέω, προσέξτε, μακριά από μένα οποιαδήποτε ρίση που θα έλεγε τώρα ο Καμένο. Φαντάζεσαι τον Καμένο που λέει σήμερα για εθνική υπευθυνότητα και υποψυχία που μου λέτε, να ήταν αντιπολίτευση τώρα ο Καμένος και να είχαν πιάσει δύο αιχμαλώτους οι Τούρκοι και να ήταν πρωθυπουργός Σαμαράς. Τι πιστεύετε θα έλεγε ο Καμένος? Πείτε μου όμως τι προτείνετε, κύριε Αντιπρόεδρε. Προδότες θα μας λέγανε ανά 5 λεπτά και μειοδότες ανά μία ώρα. Δεν αναγνωρίζουν την ενωτική στάση που κρατάει ο κ. Μητσοτάκης. Όχι, εμείς δεν λέμε, προσέξτε. Δεν θα ακούσετε ποτέ από μένα που σας σκότωσα στους φοβικούς κατοικίες με προδότη. Δεν είναι. Και το ξαναλέω, δεν είναι. Ναι, καλή κριτική. Το ξεκαθαρίζω, δεν τι είναι. Τι προτείνετε όμως? Ανήκαν είναι, προδότες όχι. Έχετε κάποια πρόταση στο πρόβλημα που έχουμε με τους Τούρκους? Έχετε κάποια πρώτα λύση? Πρώτα απ' όλα με τον Τσίπρα πρωθυπουργό δεν υπάρχει λύση. Όχι, προτείνετε κάτι. Όταν θα φύγει ο Τσίπρας, θα θέλει πρωθυπουργό που προποιήσει. Θα κάνει την Ελλάδα ισχυρή χώρα και η ισχυρή χώρα ήσασταν, δεν έχουμε την Τουρκία. Ήσασταν στο Ισραήλ πριν λίγες ημέρες. Ναι. Και σε συνδυασμό με αυτούς που είδατε, ένα λεπτά να κάνω μια την ερώτηση, κύριε Αντιπρόεδρε. Πήγατε λοιπόν με πρόσκληση από το Υπουργείο Εξωτερικών του Ισραήλ, ήσταν αρκετές μέρες εκεί, είδατε κόσμο και θα ήθελα να μου πείτε πώς βλέπετε την φίλη και σύμμαχο χώρα που λέγεται Ισραήλ. Ποια είναι η στάση που τηρεί απέναντι στην Ελλάδα, σας ικανοποιεί και πώς βλέπετε και τα κοινά γυμνάσια που γίνονται αυτή τη στιγμή στην Κύπρο μας ανάμεσα στους Αμερικανούς και τους Ισραηλινούς? Πρώτα απ' όλα είμαι ευτυχής που ο κύριος Τσίπρας, παρόλη την σφόδρα αντιϊσραηλινή του στάση ως αντιπολίτευση, ως πρωθυπουργός συνεχίζει τη γραμμή που είχε χαράξει ο Σαμαράς και πριν ο Γιώργος Παπανδρέου στο κομμάτι των σχέσεων με το Ισραήλ. Η στρατηγική μας συνεργασία με το Ισραήλ, ο άξονας Ελλάδος, Κύπρου, Ισραήλ, Αιγύπτου και Ιορδανίας, αν μπει σε όλο αυτό το σύστημα, είναι το μέλλον των στρατηγικών μας σχέσεων στην περιοχή. Πρέπει να τις έχουμε, πρέπει να τις καλλιεργήσουμε, πρέπει να τις ενδυναμώσουμε και ως αντίβαρο στον τουρκικό επεκτατισμό. Μην περιμένετε όμως ότι θα έρθει το Ισραήλ να πολεμήσει στο Αιγαίο, κύριε Καλόγυρε. Να είμαστε συνεννοημένοι. Το Αιγαίο, αν χρειαστεί, εμείς θα το υπερασπιστούμε. Οι Έλληνες, όπως το κάνουμε εδώ και χιλιάδες χρόνια. Και εμείς πρέπει να είμαστε έτοιμοι να υπερασπιζόμαστε την ελευθερία μας. Η ελευθερία δεν είναι τζάμπα. Η ελευθερία είναι σοβαρό αγαθό και θέλει και θυσίες. Σε κάθε δυσκολία ζητάμε βοήθεια από τους συμμάχους και το ερώτημά μου είναι το εξής. Πώς βλέπετε την στάση των συμμάχων, βλέπε ΝΑΤΟ, βλέπε Αμερική, γιατί πρώτον βλέπουμε ότι η τουρκική υποκλητικότητα, κύριε Γεωργιάδη, δεν είναι μόνο στην Ελλάδα, είναι και σε άλλες χώρες, ακόμα και στην Αμερική. Απειλούν ακόμα και την Αμερική με την έλευση δεν έχουν εμβολήσει σκάφους Αμερικής. Κατά πρώτον. Δεν έχουν εμβολήσει σκάφους Αμερικής. Μια ξεκάθαρη απάντηση. Πώς βλέπετε τη στάση των συμμάχων σε όλο αυτό που διαδραματίζεται αυτή τη στιγμή στη Μεσόγειο? Εγώ, επειδή δεν είμαι όψιμος. Τι να αναμένουμε από αυτούς, έτσι. Επειδή δεν είμαι όψιμος φιλοαμερικάνος, εγώ δεν γνώρισα τις ΗΠΑ στα 40 μου. Αφού με τα 40 μου έκανα πορείες στο Πολυτεχνείο και είχα αμερικάνικες σημαίες, έκανα λαϊκά δικαστήρια κατά του Κλίντον, σαν τον Τσίπρα και το Υπουργικό του Συμβούλιο. Εγώ ήμουν πάντα φιλοαμερικάνος. Και εγώ δεν γνώριζα τον ΝΑΤΟ και την αξία του τώρα. Ήμουν πάντα με τον ΝΑΤΟ. Δεν έλεγα να διαλυθεί τον ΝΑΤΟ και να φύγει η Ελλάδα τον ΝΑΤΟ, αυτά τα λέγανε οι Σιριζέοι. Επειδή λοιπόν εγώ από την αρχή και φιλοαμερικάνος και φιλοατλαντιστής, γνωρίζω και το πραγματικό όριο αυτών των σχέσεων. Σας λέω λοιπόν, κυρία Τσίπρα, αν περιμένετε αυτή τον ΝΑΤΟ να μας σώσει σε ενδεχόμενο επεισόδιο με την Τουρκία, πάλι κάνετε λάθος. Γιατί το ΝΑΤΟ δεν θα έρθει. Κύριε Γεωργιάδη, θέλω λίγο να μου πείτε ένα λεπτό. Δεν θα έρθει το ΝΑΤΟ. Θέλω λίγο, κύριε Αντιπρόεδρε, την Ελλάδα μας, την Ελλάδα μας, οποτεδήποτε στο παρελθόν χρειάζεται να την υπερασπιστούμε, την υπερασπιστήκαμε εμείς. Κύριε, οι πρόγονοί μας με αίμα την έχουν υπερασπιστεί, για να ξέρετε. Κύριε Αντιπρόεδρε, θέλω να μου πείτε τι σημαίνει για σας η κοινή άσκηση των Αμερικανών και Ισραηλινών στην Κύπρο,
δεν το απαντήσαμε πριν. Και επίσης, εάν η πρόσκληση που σας επίφθηνε το Υπουργείο Εξωτερικών του Ισραήλ και επισκεφθήκατε πρόσφατα πριν λίγες ημέρες στο Ισραήλ, σημαίνει και πολύ καλές σχέσεις ανάμεσα σε εσάς και την Ισραηλινή κοινότητα, γιατί τελευταία είχαμε διαβάσει και κάποια δημοσιεύματα τα οποία λέγανε ότι περνάτε κάποια κρίση στην δική σας προσωπική σχέση με τους Ισραηλινούς. Εμένα με κατηγορούσαν στο παρελθόν για αντισημιτισμό. Και είναι αληθές ότι τα πρώτα χρόνια της πολιτικής μου σταδιοδρομίας η Ισραηλινική κοινότητα Ελλάδος με έβλεπε μία επιφύλαξη. Αυτά όμως είναι ήδη στο παρελθόν και στο πολύ παρελθόν σε ό,τι με αφορά και σε ό,τι αφορά την Ισραηλινική κοινότητα, το ΚΙΣ με το οποίο χάρισα σχέσεις. Σχέση μου με την Ισραηλινική κοινότητα είναι εξαιρετικά καλή. Θεωρώ την παρουσία των Ελλήνων Εβραίων εξαιρετικά θετική για την Ελλάδα. Είναι άνθρωποι προοδευτικοί, πατριώτες που συμβάλλουν σοβαρά στην πρόοδο της χώρας μας και τους θεωρώ μεγάλη γέφυρα φιλίας με τον μεγάλο στρατηγικό μας σύμμαχο που είναι το Ισραήλ. Άρα κύριε Καλόγερε, αυτό που μου λέτε όσο με αφορά δεν ισχύει καθόλου. Ίσως διαβάσετε ένα σχετικό άρθρο που αφορούσε τον κύριο Μιονίκη και τον κύριο Βορύδη. Δεν αφορούσε εμένα. Κοιτάξτε, το διάβασαν κι άλλοι και όφελα να σας κάνω αυτή την ερώτηση. Γιατί εκ των πραγμάτων αποδεικνύεται ότι η σχέση σας με το κράτος του Ισραήλ είναι πάρα πολύ όχι, καλά. Και με την κοινότητα στην Ελλάδα. Από τη στιγμή που προσκληθήκατε επίσημα από το Ισραηλινό Υπουργείο Εξωτερικών. Στη Θεσσαλονίκη και ξέρω ότι στη Θεσσαλονίκη μένει και ο καλός μου φίλος ο Νταβίτ Σαλτιέλ, ο πρόεδρος του Κεντρικού Ισραηλιτικού Συμβουλίου. Θέλω να το ξεκαθαρίσω. Θεωρώ εξαιρετικά πολύτιμο αγαθό για την Ελλάδα την παρουσία της Ισραηλιτικής κοινότητας εδώ. Είστε κύριε Αντιπρόεδρε, να περάσουμε επειδή μας πιάσει και ο χρόνος. Και τον αντισημιτισμό, να ξέρετε, πρέπει να τον πολεμήσουμε. Ο αντισημιτισμός που υπάρχει στην Ελλάδα βλάπτει σοβαρά τα εθνικά μας συμφέροντα. Μάλιστα. Να περάσουμε και στο θέμα το σωστό Σκοπιανό, όπου και εκεί γνωρίζουμε ότι οι διαπραγματεύσεις είναι σε εξέλιξη. Αναμένουμε και το σύμφωνο το οποίο θα καταθέσει ο κ. Κοντζιάς στη γειτονική χώρα τις επόμενες ημέρες. Και διαβάζουμε ότι η Αμερική θα πρωτοφωνάξει, η ομοιογένεια στην Αμερική θα πρωτοφωνάξει για ακόμα μία φορά τη Μακεδονία είναι ελληνική στις 18 Δομαρτίου από ό,τι διαβάζουμε, μπροστά από την έδρα του ΟΗΕ. Είχαμε και εμείς εδώ τα δύο μεγαλειώδη συνελευτήρια, τόσο σε Αθήνα όσο και σε Θεσσαλονίκη, όπου και η Ελληνική τηλεόραση αφού είχε πρωτοστατήσει. Θέλω μια δική σας τοποθέτηση. Πώς βλέπετε τις ανεξελίξεις διαπραγματεύσεις και σας ερωτώ με γνώμονα πάντοτε και την δήλωση την τελευταία του κ. Ζάεφ, ο οποίος υποστήριξε ότι καλά, δεν αλλάζουμε στο Σύνταγμά μας, να το αλλάξετε εσείς εκεί στην Ελλάδα. Πού οδεύουν οι διαπραγματεύσεις? Γιατί εσείς κάνετε όλα για μυστική διπλωματία. Θέλω να είμαι απολύτως ειλικρινής. Θεωρώ ότι όπως εξελίσσονται οι διαπραγματεύσεις, δεν υπάρχει περίπτωση ούτε καν ο κύριος Τσίπρας να φέρει οποιαδήποτε είδους συμφωνία στην Ελληνική Βουλή. Δεν το πιστεύω ότι μπορεί να φέρει. Θα πάει σε ναυάγιο, εννοείται η όλη προσπάθεια. Δεν πιστεύω ότι υπάρχει πολιτικό στην Ελλάδα οποιοδήποτε κόμματος που να μπορεί να υποστηρίξει τον κύριο Ζάεφ στον δρόμο που έχει ακολουθήσει. Τόσο απλά. Άρα πάμε σε ναυάγιο, εννοείται, στην πραγματικότητα. Δεν ξέρω το λέτε ναυάγιο. Εγώ δεν θεώρησα ποτέ ότι είναι ένα ζήτημα που πιέζει την Ελλάδα να λυθεί τώρα. Ακόμη και αν, υπάρχουν εντολές. Εάν οι άλλοι έχουν τόση πρεμούρα να μπουν στον Άτομο στην Ευρωπαϊκή Ένωση, τότε το πιέζει να έχουν την ώρα. Άμα καίγονται, αλλά εδώ βλέπουμε, κύριε Αντιπρόεδρε, ότι η ελληνική κυβέρνηση, ακόμη και ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών, και ο Πρωθυπουργός μιλάνε ξεκάθαρα να τους δώσουμε το όνομα Μακεδονία. Κάτι που εμείς, για το οποίο εμείς όλοι διαφωνούμε. Και μάλιστα δεν καταλαβαίνουν τίποτα από όλα αυτά. Το ξεκαθαρίζω. Ναι. Όχι, λέμε τι γίνεται. Δηλαδή, αποκλείεται το γεγονός παρά το ότι οι Σκοπιανοί δεν αλλάζουν το σύνταγμά τους, δεν κάνουν οτιδήποτε. Να έρθει η ελληνική κυβέρνηση και να πει: δεν βαριέσαι, θα τους βάλουμε στο ΝΑΤΟ και αργότερα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Μήπως και γίνουν καλά παιδιά. Κυβέρνηση που θα άρει το βέτο. Για να μπουν τα Σκόπια στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στο ΝΑΤΟ. Χωρίς προηγουμένως να υπάρχει μια λύση που να ικανοποιεί την Ελλάδα, δηλαδή κυβέρνηση που θα παραδώσει τα μόνα σοβαρά όπλα που διαθέτουμε για να επιτύχουμε λύση που συμφέρει το ελληνικό έθνος και που σέβεται την ελληνική ιστορία, θα είναι μια κυβέρνηση για πράξη που δεν θέλω να την πω στην τηλεόραση στον χαρακτηρισμό της. Γι' αυτό και θα το συνεχίσω. Θεωρώ, για να το ξαναλύσω, δεν υπάρχει καμία ελληνική κυβέρνηση, τις παρούσες φυσικά συμπεριλαμβανομένες, που θα προέβαινε σε μια τέτοια πράξη. Θέλω παρακαλώ να δούμε το βίντεο για τον μποϊκοτάζ και να το σχολιάσουμε αμέσως μετά. Μάλιστα. Γιατί κύριε Αντιπρόεδρε, η κατάσταση φαίνεται ότι σε όλα τα Βαλκάνια είναι πάρα πολύ δύσκολη και ειδικά με τους συμμάχους μας στο ΝΑΤΟ και φίλους μας εισαγωγικά Τούρκους, οι οποίοι πλέον δεν σέβονται τίποτα, έχουν ξεσαλώσει εντελώς. Η Αρμενία
ακύρωσε το σύμφωνο ειρήνης που είχαν με την Τουρκία, με το Ιράν είναι στα μαχαίρια, με τη Συρία είναι σε εμπόλεμη κατάσταση, με την Κύπρο κατέχουν το 40% και είναι ακόμη εισβολής, με την Ελλάδα γίνονται όλα αυτά που γίνονται, με την Βουλγαρία δεν τα πάνε και τόσο καλά. Βλέπουμε δηλαδή μια χώρα η οποία, αν μη τι άλλο, τα βάζει με όλους και με όλα. Και είπε και μάλιστα πρόσφατα, προχθές ο Τούρκος, ότι δεν μας φοβίζει ούτε ο έκτος, ούτε ο 66ος Αμερικανικός στόλος. Τελικά, πριν, αν είμαστε έτοιμοι να δούμε το σποτάκι, να το δούμε μήπως όλα αυτά τα κάνει ο Τούρκος για να δείξει ότι είναι τόσο πολύ ισχυρός και μπορεί και παίζει μπάλα όποτε θέλει και με τους Ρώσους και με τους Αμερικανούς. Κοιτάξτε, ότι η Τουρκία περνάει μια φάση παροξυσμού και μεγάλου εθνικισμού είναι γεγονός. Ότι η Τουρκία από το δόγμα Νταβούτογλου περί μηδενικών προβλημάτων με τους γείτονες έχει φτάσει να έχει τσακωθεί σχεδόν με όλους τους γείτονές της, είναι επίσης γεγονός. Ότι δυστυχώς η Τουρκία είναι ένα ισχυρό κράτος, με ακμαία οικονομία, με έναν πληθυσμό που είναι νεανικός, που έχουν υψηλό ρυθμό γεννήσεων, αν είναι πολύ σημαντική για τις ξένες αγορές, και με ένοπλες δυνάμεις που τις εξοπλίζουν ασταμάτητα με πληκτικά όπλα, και αυτό είναι γεγονός που να ληφθεί υπόψη. Όταν σας είπα προηγουμένως, πρέπει να θυμόμαστε ότι η ελευθερία είναι ένα αγαθό που κοστίζει ακριβά. Πρέπει να θυμόμαστε ότι αν εμείς μόνοι μας αμελούμε τα καθήκοντά μας προς την Ελλάδα, δεν περιμένουμε να μας χαρίσει την ελευθερία κάποιος τρίτος. Ξέρετε, κύριε Χαλόγερε, το λέτε ως ιστορικός και ως πολιτικός. Υπάρχει ένα δόγμα στην ιστορική επιστήμη. Όποιος ψάχνει για προστάτες, βρίσκει αφεντικά. Σωστά. Πάμε να δούμε λοιπόν λίγο το σποτ που έχουμε, παρακαλώ, για το μποϊκοτάζ των τουρκικών προϊόντων. Μποϊκοτάζ στα τουρκικά προϊόντα. Η Βεργίνα Τηλεόραση, το μεγάλο κανάλι της περιφέρειας. Το κανάλι που αποκλειστικά έδειξε σε όλο τον πλανήτη τον ξεσηκωμό του ελληνικού λαού στα συλλαλητήρια της Θεσσαλονίκης και της Αθήνας, σηκώνει ψηλά την ελληνική σημαία προτείνοντας μποϊκοτάζ των τουρκικών προϊόντων. Κανένας Έλληνας καταναλωτής να μην δεχθεί να αγοράσει φρούτα, λαχανικά, υφάσματα υδυρουχισμού, έπιπλα, φάρμακα, φυτοφάρμακα, προϊόντα που εξάγει η γειτονική μας χώρα. Τα έσοδα από τις εξαγωγές της Τουρκίας γίνονται βόμβες για τον άμαχο πληθυσμό της Συρίας. Γίνονται όπλα κατά των Κούρδων. Γίνονται φρεγάτες που εμποδίζουν τη διέλευση των ελληνικών και κυπριακών πλοίων. Γίνονται πραξικοπήματα κατά της δημοκρατίας. Γίνονται φυλακίσεις και προφυλακισμοί όλων όσοι εκφράζουν μια αντίθετη άποψη. Γίνονται παλάτια για επίδειξη πλούτου του Σουλτάνου. Γίνονται καθημερινές παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της ελευθερίας του τύπου. Γίνονται καθημερινή καταπάτηση των δικαιωμάτων της ελληνικής μειονότητας στην Τουρκία. Γίνονται κατοχή του 40% του κυπριακού εδάφους. Γίνονται βανδαλισμοί στα ελληνικά μνημεία, στα σύμβολα της Ορθοδοξίας. Γίνονται γκρίζα ζώνη στα Ήμια. Γίνονται απειλές για περαιτέρω συρρήκνωση του ελληνισμού. Μετά τα πρόσφατα γεγονότα της φυλάκισης των δύο Ελλήνων στρατιωτικών και της κλιμακούμενης έντασης που επιδιώκει η Τουρκία, οι Έλληνες πολίτες επιλέγουν το αυτονόητο, να γυρίσουν την πλάτη στις εκδρομές στην Τουρκία, στις αγορές προϊόντων που παράγονται στη γειτονική χώρα, στις τουρκικές τηλεοπτικές σειρές. Μποϊκοτάζ, μια συμβολική κίνηση απέναντι στην αδιαλαξία της γειτονικής Τουρκίας. Βεργίνα Τηλεόραση, σηκώνουμε τη σημαία ψηλά. Και θα ήθελα, κύριε Αντιπρόεδρε, το δικό σας σχολιασμό για να κλείσουμε και την εκπομπή μας. Με τον εθνικό ύμνο τον ψάλλουν τόσες χιλιάδες Έλληνες. Εκατοντάδες χιλιάδες Έλληνες. Ωραίο πλάνο, κύριε. Είναι μοναδικό. Σας ευχαριστώ. Μοναδικό. Εγώ, ως αντιπρόεδρος Νέας Δημοκρατίας, δεν μπορώ να τοποθετηθώ για το θέμα του μποϊκοτάζ, εάν προηγουμένως το κόμμα δεν έχει πάρει μια συνολική απόφαση. Γιατί καταλαβαίνω ότι έχω και ένα θεσμικό αξίωμα και αυτό είναι ένα ζήτημα που είναι μεγάλο και πρέπει να είμαι προσεκτικός. Σας λέγω όμως ότι συμμερίζουμε πλήρως τις ευαισθησίες εκείνων των Ελλήνων πατριωτών που αισθάνονται προσβεβλημένα με την Τουρκία λόγω αυτής της αιχμαλωσίας των δύο Ελλήνων. Με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Μάλιστα. Λοιπόν, Άννα. Να δικαιωμένα μια τελευταία ερώτηση με όλα αυτά που συζητήσαμε. Γενικότερα βλέπουμε ότι τη δεδομένη χρονική συγκυρία είναι πολλά τα μέτωπα τα οποία παραμένουν ανοιχτά.
από το Σκοπιανό. Οι ολοαλβανικές επίσης σχέσεις είναι και εκεί τεταμένες, ολιγικές σχέσεις. Και θέλω να σας κάνω μια οικονομικής φύσεως ερώτηση με αφορμή αυτά. Κατά πόσο επηρεάζει, επειδή ακούμε από κυβερνητικά στελέχη ότι τον Αύγουστο θα πάνε όλα καλά και ότι οδεύουν προς την ολοκλήρωση της αξιολόγησης και όλα αυτά τα οποία ακούμε σε καθημερινή βάση. Κατά πόσο όλο αυτό το κλίμα στα εθνικά ζητήματα επηρεάζει σαφώς και το εσωτερικό της χώρας μας και κυρίως την οικονομία. Πρώτα απ' όλα, μία μείζωνα κρίση με την Τουρκία ακυρώνει την έξοδό μας αγορές αμέσως. Μην έχετε καμία αμφιβολία ότι μία μείζωνα κρίση, την οποία απέφχομαι και θέλω καθόλου να συμβεί εννοείται, θα ανέβαζε τα επιτόκια και θα ακύρωνε κάθε προσπάθειά μας εξόδο από το πρόγραμμα. Αυτό είναι αυτονόητο και το καταλαβαίνει ο καθένας. Γι' αυτό και πρέπει να φροντίσουμε να μην έχουμε μία τέτοια μείζωνα κρίση. Γι' αυτό και θα έπρεπε να έχουμε προσέξει προηγουμένως να μην μας θεωρήσουν οι Τούρκοι τόσο αδύναμοι. Γιατί ξέρετε τα προβλήματα. Υπάρχουν δύο εδώ πέρα μεγάλες παρεξηγήσεις. Λένε κάποιοι, ρε παιδιά, ας δώσουμε το όνομα της Μακεδονίας στους Σκοπιανούς. Ας κλείνουμε τα ζητήματα της ΑΟΣ με τους Αλβανούς. Να μην έχουμε ανοιχτά ζητήματα, ώστε όλη μας η ενεργητικότητα να επικεντρωθεί στους Τούρκους. Που είναι πραγματική μας απειλή. Σίγουρα θα έχετε ακούσει αυτή την άποψη. Ναι, ναι, ναι. Σας λέγω ως ιστορικός μια εντελώς λανθασμένη άποψη. Ακούστε γιατί είναι λανθασμένη. Όταν παρουσιάζουν εαυτό σου ως αδύναμο, όλοι θέλουν να πάρουν κάτι από σένα. Όταν παρουσιάζουν εαυτό σου ως ισχυρό, όλοι σε σέβονται. Γι' αυτό εκτιμάται ότι έχουν ανοίξει όλα τα μέτωπα. Άρα τα μέτωπα αυτά ανοίγουν όλα ταυτόχρονα, γιατί για κάποιο λόγο μας εκλαμβάνουν οι ξένοι ως αδύναμους. Σας λέω, παρά τα προβλήματα που έχει η Ελλάδα, που έχει προβλήματα, μόνο αδύναμοι δεν είμαστε. Είμαστε πολύ ισχυροί μάλιστα. Και δεν καταλαβαίνω γιατί μας έχει πάρει από κάτω. Γιατί θεωρούμε ότι πρέπει να τρώμε χαστούκι από όλους. Είμαστε μια χώρα μέλος του ΝΑΤΟ. Είμαστε μια χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είμαστε μια χώρα μέλος της Ευρωζώνης. Είμαστε μέσα στις 30 πλουσιότερες χώρες του κόσμου. Έχουμε ένοπλες δυνάμεις εξαιρετικά αξιόμαχες. Ναι, περνάμε μια φάση παρακμής. Ναι, περνάμε μια φάση εθνικής κατάθλιψης. Ναι, περνάμε μια φάση οικονομικής κρίσης. Αλλά παραμένουμε εξαιρετικά ισχυροί. Τι μας έχει πιάσει? Λοιπόν, Αντιπρόεδρε, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την απόψινή σας παρουσία και εύχομαι σύντομα να σας έχουμε και πάλι κοντά μας για να σχολιάσουμε την επικαιρότητα με τον δικό σας χαρακτηριστικό τρόπο. Ευχαριστώ πολύ και καλή βραδιά. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά όλοι μας. Και να γυρίσουν τα παιδιά γρήγορα πίσω. Να γυρίσουν τα παιδιά γρήγορα πίσω. Άννα Τσίμω. Να εκφράζουμε και εμείς συμπαράστασή μας. Το έχουμε ξαναπεί και εμείς, κύριε Καλογέρη, μέσα από αυτήν την εκπομπή. Μακάρι να γυρίσουν το βράδυ. Και στις οικογένειές τους. Και την Κυριακή, να το πω κλείνοντας, όσοι βρίσκεστε και στην περιοχή και όσοι μπορείτε να πάτε, στην συμπαράσταση αλληλεγγύης η οποία διοργανώνεται με ποδηλατοπορία προς τις Καστανιές. Σίγουρα όλο αυτό που θέλουμε είναι να γυρίσουν οι Έλληνες στρατιώτες όσο το δυνατόν πιο γρήγορα πίσω στην χώρα τους και εκφράζουμε και εμείς αυτή τη συμπαράστασή μας. Καλό βράδυ και από μένα. Σας ευχαριστούμε, Άννα. Κυρίες και κύριοι, ευχαριστούμε και όλους εσάς που μας παρακολουθήσατε και απόψε. Να είστε καλά. Καλό σας βράδυ.